Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, προσέξτε όμω τι έκανε ο κύριο Κόχυλα τώρα. Ο yeah. κύριο Κόχυλα, που είναι δεινό ε, γνώστη τη θάλασσα, yeah. πήγε και τύπωσε, μα τύπωσε εδώ το προεδρικό διάταγμα για τον Αχινό και την αλληλεία. Σε περίπτωση, λέει, προσέξτε, μέχρι 20 άτομα Αχινών ανα ημέρα, αναερασιτέχνη αλληλεία, δηλαδή αυτοί μαζί και οι δύο έπρεπε να έχουν 40 αχυνού, 40. και 30, ε, 30 Αχινούς ανά ημέρα συνολικά ανα ημέρα συνολικά αναερασιτεχνικό σκάφο. Μάλιστα. Μια μα. μαρκούλα δηλαδή, 30. Μόνο στους ψαράς, 20. Πολύ ωραία. Αυτοί yeah. είχαν 2.100. Κάντε τους πολλαπλασιασμούς. Λοιπόν, η κυρία ε Αθηνά Πακώστη. 1970, τι γίνανε τώρα. Η κυρία Αθηνάου, τους ξαναρίξανε στη θάλασσα. Τα 2040, 60, 2060. Ναι. Από τα 2% μου αφαιρέσει τα 40 είναι 2.060 χινή. Ναι. Σε μέσα. <laughs> Μπράβο. Μάλιστα, εντάξει το λιμενικό τι ήταν από πάνω μόλι τους βγάζανε; Έχαν περάσει μερικές ώρες την μέσα. Έστω. Πάμε Έλα στην αυτό. Ρωσία. Αθηνά, Πάμε μου βλέπετε εδώ. Γεια σου, Αθηνά. Καλημέρα. Με τις δούμε... Σαρωτικές πλημμύρες, ε. Τις πλημμύρες, οι χειρότερες στην ιστορία, είναι η πόλη Ορενμπέργκ, Ορενμπούργκ. Τη βλέπουμε να έχει καλυφθεί κυριολεκτικά από το νερό. Οι εικόνες αυτές είναι χίλιε λέξεις. ακριβώ. ακριβώς. Δεν υπάρχει είναι, ούτε ένα σπίτι το οποίο δεν έχει πλημμυρίσει. Οι επιχειρήσει απεγκλωβισμού είναι σε εξέλιξη. Χιλιάδε είναι οι κατοικοί, οι οποίοι φυσικά και έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τι κατοικίε του. Οι πλημμύρε στην άνοιξη στη Ρωσία Σύμφωνα με του ειδικού, δεν είναι ένα συνήθιστο φαινόμενο, ωστόσο όχι σε αυτή την κλίμακα. Τι έφτεξε λοιπόν, πρόκειται για έναν συνδυασμό σφοδρών βροχοπτώσεων και του πάγου που έλειωσε στα ορεινά γρηγορότερα εξαιτία των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Να σα πω ότι δεν είναι μονάχα η πόλη Όρεμπουρκ η οποία έχει αυτό το πρόβλημα. Θα πάμε και στο γειτονικό Καζακστάν για να δούμε αντίστοιχε εικόνε με τα ορμητικά νερά να. Καλύπτουν ουσιαστικά τεράστιε επιφάνειε, καθώ 8 από τι συνολικά 17 επαρχίε τη χώρα είναι καλυμμένε από το νερό και σε συναγερμό, με τουλάχιστον 100.000 κατοίκου να έχουν αναγκαστεί και εδώ να εκενώσουν τι αιστείε του και τι αρχέ να δίνουν μάχη με το χρόνο, προκειμένου να καταφέρουν να ανακόψουν τα ορμητικά νερά, φτιάχνοντα ε, αναχώματα. Τώρα θα αλλάξουμε πυρό και θα μεταφερθούμε στι ΗΠΑ, ναι, καθώ και εκεί. Ε. Στι νότιε Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική ε, υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα. Μιλάμε για ισχυρέ καταιγίδε, φοδρέ βροχοπτώσει και ανεμοστρόβιλου, οι οποίε σαρώνουν το βαθύ νότο των Ηνωμένων Πολιτείων και βλέπουμε τι σχετικέ εικόνε. Καθώ βλέπουμε τη μανία του φαινομένου να έχει διαλύσει επιχειρήσει, σπίτια, mm -hmm. να έχει ξεριζώσει δρόμου, να έχει αναγκάσει ανθρώπου να εκενώσουν και εδώ τι αιστείε του. Ένα άνθρωπο είναι ήδη νεκρό στο Μισισίπη ενώ ένα ακόμα έχει τραυματιστεί, καθώ και αυτή η πολιτεία μετρά τι πληγέ τη από αυτή τη σφοδρή κακοκαιρία. Αναμοστρόβιλο χτύπησε και το Τέξα, τα νοτιοανατολικά του Τέξα, με του ειδικού να είχαν ήδη προλάβει να καλέσουν σε συναγερμό τουλάχιστον 7 εκατομμύρια πολίτε σε Λουιζιάννα, Μισισίπη, Αλαμπάμα και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και για τη Φλόριντα. Τρομακτικέ εικόνε πραγματικά.